Radio Enandi. www.radioenandi.gr. Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις εδώ στο Radio Enandi και στον Avena FM 97,7 και πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Σωτήρη Ζαριανόπουλο, τον Ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καλή σας μέρα, κύριε Ζαριανόπουλο. Καλημέρα και εσάς και τους ακροατές σας. Κύριε Ζαριανόπουλε, είδαμε σήμερα στο Ριζοσπάστη να έχει ένα πρώτο σέλιδο για τα κόκκινα δάνεια και για τον νέο κώδικα διοντολογίας των τραπεζών, όπου υποτίθεται ότι η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία συνέταξε το συγκεκριμένο κώδικα, προσπαθούν να δώσουν μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από αυτά που διάβασα στο Ριζοσπάστη, εσείς δεν συμφωνείτε με αυτό. Ποια είναι η λύση που προτείνετε εσείς για τα κόκκινα δάνεια? Το ερώτημα είναι λύσεις όφελος ποιανού θα δοθεί. Γιατί όλο αυτό το διάστημα, όλα τα προηγούμενα χρόνια δίνονται λύσεις σε προβλήματα. Το ζήτημα είναι ποιος ωφελείται και ποιος ζημιώνεται από αυτές τις λύσεις. Mm-hmm. Παράδειγμα για το ασφαλιστικό, ζημιώθηκαν οι συνταξιούχοι, ζημιώθηκαν οι εργαζόμενοι, αλλά έμεσα, αλλά πολύ συγκεκριμένα, ωφελήθηκαν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Γιατί ό,τι εξασφαλίζεται, ό,τι εξοικονομείται εντός εισαγωγικών από τα ασφαλιστικά ταμεία, δίνεται σαν ζεστό χρήμα στις μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα υπάρχουν οι ωφελημένοι και οι ζημιωμένοι. Ακριβώς αυτό γίνεται τώρα και με τα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή, καταρχήν είναι μια παλιά υπόθεση. Δεύτερον, είναι μια υπόθεση που δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας θυμίζω τι γίνεται στην Ιταλία, στην Γαλλία, στην ίδια τη Γερμανία. Είναι τεράστια τα ποσά των κόκκινων δανείων, των μη εξυπηρετούμενων δανείων, και προσπαθούν οι τράπεζες να βρουν λύση απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Με μια διαφορά όμως, ότι σε αυτές τις χώρες που είπατε, εκεί δεν έχουν μνημόνιο. Κοιτάξτε λίγο, εμείς λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει μόνιμα και γενικευμένα για όλες τις χώρες μνημόνια. Για όλες τις χώρες. Σας θυμίζω ότι η περίφημη οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας, που την έβαλε σε μια πρώτη ιεραρχικά θέση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στηρίχθηκε πάνω στο γεγονός ότι εδώ και μια 15ετία, 20ετία, όχι απλώς δεν έχει δοθεί καμία αύξηση στους μισθούς, αλλά έχει γίνει και τρομακτική μείωση στους μισθούς. Αυτή είναι η ανάπτυξη της Γερμανίας και αυτό το μοντέλο, που δεν είναι μοντέλο, αυτό είναι ο καπιταλισμός. Μόνο έτσι μπορεί να ζήσει. Πάει με πιο γρήγορους, αν το θέλετε, πιο ευνηδιαστικούς, πιο βάρβαρους ρυθμούς, απλώς η διαφορά είναι στους ρυθμούς, όχι στην ουσία, να υλοποιηθεί και στη χώρα μας. Τώρα, όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, καταρχήν να θυμίσουμε ότι είναι μια υποχρέωση της κυβέρνησης, ένα προαπαιτούμενο για την αξιολόγηση, που θα γίνει το επόμενο φθινόπωρο, περιέχεται μέσα στο μνημόνιο. Δεύτερον, ότι στην πραγματικότητα ανοίγει ακόμα περισσότερο την υπόθεση των πληστηριασμών για όλα τα λαϊκά νοικοκυριά, για αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν, όχι είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές όπως λένε, αλλά είναι οι άνεργοι, είναι αυτοί που τους κόπηκε ο μισθός, είναι οι απλήρωτοι κτλ. Και προσπαθεί να το περάσει με κάποιον, επιτρέψτε μου την έκφραση και εντός εισαγωγικών, γλυκό τρόπο. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένας έμεσος πληστηριασμός. Τι λέει αυτό το σχέδιο, τέλος πάντων, αυτό το έγγραφο της Τράπεζας Ελλάδος που αποδέχεται βέβαια η κυβέρνηση? Ότι στην πραγματικότητα θα γίνεσαι, το σπίτι φεύγει από τα χέρια σου, φεύγει από την ιδιοκτησία σου, πηγαίνει στην ιδιοκτησία της τράπεζας και μετά από την τράπεζα μπορεί να πάει και σε ένα οποιοδήποτε από τα γνωστά funds, σε οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική επιχείρηση αξιοποίησης δανείων, σε αυτό που λέμε δευτερογενή νέα αγορά τραπεζικών δανείων. Ο ένας δηλαδή θα αγοράζει από τον άλλον το δικό σου δάνειο, με το οποίο εσύ κάποτε ευελπιστούσες να στεγαστείς και να σε πιέζει. Ουσιαστικά παραδίνει στην ιδιοκτησία και επισήμως στην τράπεζα και παραμένεις για μια ελάχιστη, όπως λέει, περίοδο ενοικιαστής, έναντι ενοικίου δηλαδή, θα πληρώνεις κιόλας ως ενοικιαστής το δικό σου το σπίτι. Δηλαδή εκεί που πληρώνεις μία δόση, τώρα θα πληρώνεις το ενοίκιο, θα πληρώνεις το δάνειο και θα χάνεις και το σπίτι. Θα χάνεις το σπίτι σου και θα συνεχίζεις να πληρώνεις και ενοίκιο. Για να σου επιτρέψουν για μια ελάχιστη περίοδο, όπως λένε μέσα, να μένεις μέσα. Όταν θα περάσει αυτή η ελάχιστη περίοδο, βέβαια, θα μπορείς να φύγεις από το σπίτι. Έτσι, γιατί πώς το δέχεται αυτό η κυβέρνηση ως λύση? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί το δέχεται αυτό? Με συγχωρείτε, η κυβέρνηση έχει δεχθεί τα πάντα. Γιατί παραξενεύεστε γι' αυτό? Η κυβέρνηση έλεγε ότι, για παράδειγμα, θα αυξήσει τους μισθούς και τους μείωσε τους μισθούς. Έλεγε ότι δεν θα κόψει το ΕΚΑΣ και το έκοψε το ΕΚΑΣ. Έλεγε ότι θα αυξήσει τις συντάξεις και τις έκοψε τις συντάξεις. Έλεγε ότι δεν θα ιδιωτικοποιήσει τίποτα και παρέδωσε τα πάντα στη χώρα, τα πάντα κυριολεκτικά, για 99 χρόνια. Σε ιδιώτες, Έλληνες ή ξένους δεν έχει σημασία. Τότε να σας ρωτήσω. Γιατί παραξενεύεστε? Έχετε δίκιο. Δεν θα έπρεπε. Έχετε δίκιο. Από την άλλη, περιέχει και άλλα μέτρα μέσα.
Όπως για παράδειγμα ότι υποτίθεται εθελοντικά, βάλτε πολλά εισαγωγικά σε αυτό και υπογραμμίζω το, θα παραδίδει ο δανειολήπτης στο σπίτι στην τράπεζα. Έτσι. Και μετά ό,τι απομένει ως οφειλή του δανειολήπτη προς την τράπεζα, γιατί ξέρετε ότι η αξία του ακινήτου, οι οποίες έχουν πέσει μάλιστα πάρα πολύ αυτές τις τιμές, δεν θα εξοφλεί το δάνειο που έχει πάρει ο δανειολήπτης, οπότε και θα μεταβιβάζει το σπίτι στην τράπεζα και θα χάνει το σπίτι του, αλλά και θα συνεχίσει να χρωστάει στην τράπεζα και θα υποχρεώνεται να κάνει μια ρύθμιση για αυτό το ποσό. Για το υπόλοιπο δηλαδή που θα απομένει με την τράπεζα. Θα τον κυνηγάει πάντως, θα του πάρει και το αυτοκίνητο και θα είναι μονίμως χρεωμένος για όλα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής στην τράπεζα. Θα μείνει μονίμως χρεωμένος παρά το γεγονός ότι έχει χάσει το σπίτι του. Καταλαβαίνετε εδώ δηλαδή ότι ειδικά για τα στεγαστικά δάνεια θα γίνει μια σφαγή. Βέβαια δεν θα γίνουν, ίσως να μην γίνουν οι χιλιάδες πληστηριασμοί μέσα σε μια μέρα, όχι γιατί έχουν κανένα μια ανθρωπιστική τέλος πάντων στάση οι τράπεζες ή οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που θα διαχειριστούν τα δάνεια, δεν συμφέρει στους ίδιους. Γιατί ξέρετε ότι άμα βγουν σε μια συγκεκριμένη μικρή χρονικό περίοδο χιλιάδες πλήθειες πληστηριασμούς, θα πέσει τρομακτικά η τιμή της γης, η αξία των ακινήτων, οπότε ακόμη και οι εγγραφές που κάνουν οι τράπεζες στους ισολογισμούς τους ως εξασφαλίσεις, ότι δηλαδή δίνω ένα δάνειο 100 ευρώ και έχω μια εξασφάλιση σε ένα σπίτι που αξίζει 80 ευρώ, αμέσως αυτό το 80 θα πέσει. Οπότε θα βρεθούν οι τράπεζες πάλι σε μια νέα κρίση, οπότε θα χρειαστούν νέα κεφάλαια, τα οποία ως γνωστόν τα παίρνουν μέσα από την ανακεφαλαιοποίηση, δηλαδή δάνεια που δανείζεται το ελληνικό κράτος, τα δίδει απευθείας στις τράπεζες, αλλά τα φορτώνει στο λαό, σαν χρέος του λαού, με τα μνημόνια. Αυτό πληρώνουμε, την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών πληρώνουμε στην πραγματικότητα, με τις μειώσεις των μισθών, των συντάξεων, των κοινωνικών δικαιωμάτων κτλ. Ναι. Το ένα λοιπόν είναι τα στεγαστικά. Το δεύτερο ζήτημα είναι τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια. Όπου εδώ είναι αρκετά πιο σαφή τα πράγματα. Στην πραγματικότητα βάζει τις τράπεζες να γίνονται μέτοχοι, ιδιοκτήτες δηλαδή, και διοικητές αυτών των επιχειρήσεων και να τελικά να αποφασίζουν αν αυτή η επιχείρηση θα ζήσει, πώς θα ζήσει, με ποιους όρους κτλ. Αν δεν θα ζήσει, καταλαβαίνετε ότι εδώ θα έχουμε κλεισίματα επιχειρήσεων, πρώτον. Δεύτερον, θα έχουμε νέο κύμα ανέργων. Θα έχουμε ενδυνάμωση ανταγωνιστικών επιχειρήσεων προς αυτές που κλείνουν, ούτως ώστε να καταλάβουν όλο και μεγαλύτερα κομμάτια της αγοράς, μονοπόληση δηλαδή, παραπέρα μονοπόληση της αγοράς. Και βεβαίως, το κύριο στοιχείο είναι αυτό. Όλα αυτά βέβαια θα τα πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Ακόμα και μια επιχείρηση που έχει κόκκινο επιχειρηματικό δάνειο και θα αναδιαρθρωθεί το δάνειο μέσα από αυτή τη διαδικασία, είναι προφανές ότι το πρώτο το οποίο θα προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν οι τράπεζες που θα μπουν μέσα πλέον σαν μέτοχοι και σαν διοικητές και θα πάρουν πλήρως την εξουσία στα χέρια τους, το πρώτο που θα κάνουν είναι να κόψουν μισθούς. Το πρώτο γιατί μόνο αυτό γνωρίζει, όχι μόνο οι τράπεζες, αυτό το σύστημα να κάνει. Η βάση, η ψυχή αυτού που λέγεται ανταγωνιστικότητα της οικονομίας είναι η μείωση των μισθών. Δεν έχει άλλο τρόπο αυτό το σύστημα να κάνει τις επιχειρήσεις ανταγωνιστικές. Γι' αυτό βλέπετε ότι το ζήτημα το εργασιακό, το ζήτημα το μισθολογικό, το ζήτημα το ασφαλιστικό είναι στο επίκεντρο της πολιτικής, όχι μόνο στη χώρα μας με τα μνημόνια, αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. Τι γίνεται στη Γαλλία με τις κινητοποιήσεις για τον εργασιακό νόμο, ναι, ναι. Τι έγινε στην Ιταλία, τι γίνεται αυτό που σας είπα πριν στη Γερμανία. Για τα εργασιακά, δηλαδή, τώρα πιστεύετε ότι παρόλες τις διαβεβαιώσεις του κ. Κατρούγκαλου ότι δεν θα φυγούν δικαιώματα και ότι ο 13ος, 14ος μισθός θα παραμείνει, αλλά και επίσης ότι θα υπάρχει δυνατότητα για απεργίες και δεν θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα, θα ισχύσουν ή θα φυγούν, λέτε, άμεσα. Κάποια πράγματα, βέβαια, στο συνδικαλιστικό νόμο όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξουν, κύριε Ευρωβουλευτά. Κοιτάξτε λίγο, καταρχήν όταν ακούμε τη λέξη διαπραγμάτευση από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, νομίζω ότι θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για ακόμα μεγαλύτερα χτυπήματα. Όλες οι διαπραγματεύσεις εκεί έχουν καταλήξει. Γιατί όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις έχουν ένα πλαίσιο. Δεν μπορούν να ξεφύγουν εξ' από αυτό. Έχουν το πλαίσιο του μνημονίου, το οποίο και των προηγούμενων βέβαια μνημονίων, έτσι του πρώτου και του δεύτερου, αλλά και το τρίτο μνημονίο, το οποίο σημειωτέων ψήφισαν όλα τα κόμματα της Βουλής πριν του ΚΚΕ, έτσι δεν είναι μονάχα η κυβέρνηση. Και η Χρυσή Αυγή δεν το ψήφισε. Η Χρυσή Αυγή απλώς γιατί ήθελε άλλους τέτοιους. Ήθελε άλλους, όπως βάζει και τελευταίες παρεμβάσεις στη Βουλή. Αυτό που την ενδιαφέρει δεν είναι γενικώς να κερδίσουν οι εργαζόμενοι, τους ενδιαφέρει να κερδίσουν οι Έλληνες επιχειρηματίες, σε μεγάλοι επιχειρηματίες βεβαίως, σε αντιπαράθεση με τους ξένους επιχειρηματίες. Δεν προστατεύει τα λαϊκά συμφέροντα. Προστατεύει τα συμφέροντα ελληνικών μεγάλων επιχειρήσεων απέναντι σε συμφέροντα ξένων μεγάλων επιχειρήσεων. Και το πιο χαρακτηριστικό είναι, και αυτό δεν το λέει μόνο το ΚΚΕ, έχει γραφτεί 100.000 φορές και στον εγχώριο και στον ξένο τύπο, σας θυμίζω, Guardian πριν από μερικά χρόνια, από πού χρηματοδοτεί τη Χρυσή Αυγή, από τους εφοπλιστές.
Γι' αυτό βλέπετε μια τέτοια δράση της Χρυσής Αυγής στην ναυπηγό επισκευαστική ζώνη. Όπου σημειωτέων, σας το θυμίζω και στους ακροατές σας, ότι είχε στήσει και εργολαβικό γραφείο, εργολάβη εργατών, ούτως ώστε να δίνει φθηνούς εργάτες στους ευρωπληστές. Έχει κατεβάσει καμιά πενινταριά τροπολογία στη Βουλή για να εξυπηρετηθούν τα ευρωπληστικά συμφέροντα. Ποιους? Για ποιους ευρωπληστές μιλάμε? Για την πιο πλούσια ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, και εγχωρίως και διεθνώς, η οποία δεν φορολογείται καθόλου. Αυτοί είναι οι πάτρονες, οι επιχειρηματικοί πάτρονες της Χρυσής Αυγής, γι' αυτό δουλεύει. Να ξαναγυρίσουμε όμως λίγο στο θέμα μας. Ναι, βεβαίως. Για το εργασιακό. Υπάρχει λοιπόν ένα πλαίσιο. Και οπότε αυτά τα οποία ακούμε από την κυβέρνηση, προφανές είναι ψέματα. Εδώ η κυβέρνηση έχει ήδη κόψει και το ζούνε τις τελευταίες μέρες οι συνταξιούχοι. Έχει κόψει τις συντάξεις κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Και συνεχίζει να λέει ότι δεν κόβει τις συντάξεις, προσπαθώντας να αντικρούσει την πραγματικότητα που βλέπει καθημερινά ο συνταξιούχος στην τσέπη του. Καταλαβαίνετε πόση αξία έχουν αυτά τα επιχειρήματα. Δεύτερον, κοιτάξτε λίγο για το 13ο και 14ο μισθό. Υπάρχει μια περίπτωση, αν και οι πιέσεις και της κυβέρνησης για να κοπεί είναι δεδομένες. Και της κυβέρνησης, όχι μόνο των δανειστών. Και η κυβέρνηση το θέλει αυτό το πράγμα για να δώσει νέα επιχειρηματικά κίνητρα για νέες επενδύσεις. Γιατί ξέρετε, ο επενδυτής δεν έρχεται χωρίς να κοπούν αυτά. Θέλει μικρό εργατικό κόστος, όπως συνηθίζουμε να το λέμε. Αλλά ακόμα και να μην έχουμε μια επίσημη περικοπή, είναι προφανές ότι θα υλοποιηθεί η απέτηση των βιομηχανών, ούτως ώστε το 13ο και 14ο μισθός, τα δώρα όπως λέμε, να ενσωματωθούν μέσα στους κανονικούς μισθούς. Αυτό ξέρετε σημαίνει ότι όταν θα ενσωματωθούν και όταν την επόμενη στιγμή ο εργοδότης θα ζητάει για να ζήσει όπως λέει η επιχείρησή του και για να γίνει ανταγωνιστική, να πέσουν και άλλο μισθοί, να περικοπούν και άλλο μισθοί, την ίδια στιγμή εφόσον είναι ενσωματωμένα, θα μειωθούν και ο 13ο και ο 14ο μισθός, αυτό θα προτεύουν πλέον μέρος του μηνιαίου μισθού. Όσον αφορά τις απεργίες, είναι προφανές ότι αυτό το οποίο θέλουν δεν είναι να κάνουν ένα πιο δημοκρατικό πλαίσιο σε σχέση με το σημερινό, το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα. Με την έννοια ότι ακόμη και το σημερινό πλαίσιο περιορίζει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Προσπαθούν να το κάνουν ακόμη χειρότερο. Τι να κάνουν δηλαδή? Να πούνε σε μεγάλες επιχειρήσεις ή και σε μικρές επιχειρήσεις ότι, παράδειγμα, για να γίνει μια απεργία θα πρέπει να ψηφίζεται από το 50% των μελών ενός σωματείου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό γιατί είναι κακό αυτό? Να σας πω. Υπάρχουν επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, τράπεζες, τις οποίες μην θεωρήσει κανένα κράτος, είναι ιδιωτικές οι τράπεζες. Όλες οι τράπεζες είναι ιδιωτικές, ακόμη και η Τράπεζα Ελλάδος. Με χιλιάδες εργαζόμενους που είναι προφανές ότι δεν μπορούν μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή να μαζευτούν 20 και 30 χιλιάδες εργαζόμενοι σε έναν τόπο και να ψηφίσουν αν θέλουν να κάνουν απεργία ή όχι. Είναι προφανές, αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Σας θυμίζω ότι το 1983 η τότε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με Ανδρέα Παπανδρέου πρωθυπουργό προσπάθησε να περάσει το περίφημο άρθρο 4, το οποίο προέβλεπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Πρώτον, ότι η απέτηση των βιομηχανών είναι πολύ παλιά, δεν είναι τωρινή, από τότε το βάζουν. Δεύτερον, ότι όλες οι κυβερνήσεις έκαναν τη σκέψη και προσπάθησαν να περάσουν μια τέτοια διάταξη, αλλά να θυμίσουμε και στον κόσμο που μας ακούει και που είναι μέρος του λαού, ότι τότε με αγώνες απεργιακούς από όλη την εργατική τάξη αυτό το άρθρο 4 είχε πάρθει πίσω. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Δεν πέρασε καν από τη Βουλή. Αυτό πρέπει να κάνει και τώρα. Και τέλος, όσον αφορά γενικότερα, γιατί κάποιοι λένε για προνόμια συνδικαλιστών. Υπάρχει αυτή η κουβέντα, έχει γίνει και μάλιστα. Εμείς δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν προνόμια συνδικαλιστών. Και αν το θέλετε, το ΚΚΕ ήταν αυτό το οποίο πρώτο τα είχε καταγγείλει. Δεύτερον, όχι απλώς στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Ξέρετε ότι τα στελέχη του ΚΚΕ, τα οποία συμμετέχουν στο συνδικαλιστικό κίνημα, είναι εκλεγμένοι σε σωματεία, ομοσπονδίες κτλ. Δεν δέχονται με δικιά τους υπογραφή, με έγγραφη δήλωση, να απολαμβάνουν όλα αυτά τα προνόμια. Το ξέρετε βεβαίως ότι υπάρχουν ειδικά προνόμια και σε ορισμένους κλάδους μάλιστα πάρα πολύ ισχυρά, όπως για παράδειγμα στις τράπεζες. Προνόμια που παίρνουν συνδικαλιστές αποσπασμένοι, που δεν εργάζονται δηλαδή, με πρόσθετους μισθούς, με πρόσθετες. Με πρόσθετα προνόμια όσον αφορά τη βαθμολογική τους εξέλιξη, που δεν έχουν οι άνθρωποι που εργάζονται, έχουν όμως αυτοί που δεν εργάζονται, οι οποίοι όμως είναι αυτό που λέμε εργοδοτικός συνδικαλισμός. Είναι αυτοί που, αν τους παρατηρήσετε, είναι αυτοί που πάντα θα πούνε ναι στην οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα πούνε ναι στον οποιοδήποτε εργοδότη, αυτοί απολαμβάνουν όλα αυτά τα προνόμια. Έτσι λοιπόν αυτό το σύστημα προνομίων δεν είναι αποτέλεσμα μιας κατάξης συνδικαλιστικού κινήματος, ήταν αποτέλεσμα ενός παζαριού που έγινε ανάμεσα στους συνδικαλιστές που προσπαθούσαν από τη μία να χειραγωγήσουν το κίνημα, να το κρατήσουν πίσω
και από την άλλη να έχουν αυτή τα προνόμια για να κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Λοιπόν, εμείς αυτά όχι απλώς τα καταγγέλουμε, θέλουμε να καταργηθούν, αλλά βέβαια πολλοί πιστεύουμε ότι καμία κυβέρνηση δεν θα το κάνει, γιατί αυτοί οι συνδικαλιστές, οι εργοδοτικοί και οι κυβερνητικοί, όπως λένε, είναι το δεξί του χέρι μέσα στο κίνημα. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, κύριε Ζαριανόπουλε, το Κομμουνιστικό Κόμμα προφανώς είναι αντίθετο με αυτά που φέρνει η κυβέρνηση για το συνδικαλιστικό νόμο, αλλά. Και καλούμε τον κόσμο να αντιδράσει. Αλλά θέλει να παραμείνει η κατάσταση ως έχει ή να αλλάξει σε κάποια άλλη κατεύθυνση. Αυτό δεν κατάλαβα. Εννοείται για τη συνολική κατάσταση ή για, για τα εργασιακά και ιδιαίτερα για το συνδικαλιστικό νόμο. Να μείνει ως έχει ή να θα προτείνετε εσείς κάποιες άλλες αλλαγές. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει ο νόμος αυτός να αλλάξει προς προοδευτική, προς φιλελευθερική κατεύθυνση. Για παράδειγμα, να σας δώσω ένα μονάχα παράδειγμα. Το 99 περίπου τα 100 των επεργειών στην Ελλάδα όλα τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο των μνημονίων, όταν πηγαίνουν στα δικαστήρια για να κρυθούν αν είναι παράνομες ή νόμιμες οι επεργίες, και το 99% των απεργιών βγαίνει παράνομο. Και μάλιστα με μια εξαιρετική λειτουργία της δικαιοσύνης, γρήγορη λειτουργία της δικαιοσύνης, που ξέρετε ότι όταν κάποιος πάει να ζητήσει τους μισθούς που του χρωστάει ο εργοδότης του, θα κάνει 6 με 7 χρόνια για να δικαστεί αυτή η υπόθεση. Και ο άλλος θα συνεχίσει την πείνα του όλα αυτά τα 6-7 χρόνια και αν δικαιωθεί. Όμως, όταν ο εργοδότης ζητάει μια απεργία να κηρυχθεί παράνομη, ξέρετε ότι αυτό γίνεται μέσα σε μερικές ώρες. Ούτε καν μέρα. Σε μερικές ώρες βγαίνει η απόφαση. Το 99 λοιπόν των απεργιών βγαίνει παράνομο. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει. Και ξέρετε ότι αυτό το ζήτημα του αν είναι νόμιμη ή όχι μια απεργία δεν είναι απλώς ένα ελληνικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητιέται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν πάρθει και οι πρώτες αποφάσεις. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τι λέει. Ότι θα πρέπει οι απεργίες και ο στόχος των απεργιών να μην φύγουν τον κεντρικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Ο οποίος κεντρικός πυρήνας ποιος είναι? Η ελευθερία διακίνησης κεφαλαίου. Ίσως αυτό να μην το καταλαβαίνει κάποιος έτσι απλά τι σημαίνει, αλλά επειδή υπάρχουν ήδη δικαστικές αποφάσεις από ευρωπαϊκά δικαστήρια, πρέπει να πούμε το εξής. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα για τα δικαιώματα των εργαζόμενων και για το απεργιακό το δικαίωμα? Ότι για να έρθει μια ξένη εταιρεία ή μια οποιαδήποτε εταιρεία, ακόμα και ελληνική, να εγκατασταθεί και να κάνει επένδυση στην Ελλάδα, χρειάζεται να έχει ένα ασφαλές εντός εισαγωγικών επιχειρηματικό περιβάλλον, που σημαίνει χαμηλή μισθή, χαμηλές εισφορές ασφαλιστικές, χαμηλή φορολογία, τη φορολογία πρέπει να την πληρώνει μόνο ο λαός, και να μην υπάρχουν απεργιακά δικαιώματα, μη σηκώσει κανένα στο κεφάλι του. Αυτό λοιπόν εξασφαλίζεται ως κοινή πλατφόρμα, κοινό επίπεδο διακίνησης του κεφαλαίου, να υπάρχουν οι ίδιες συνθήκες αξιοποίησης του κεφαλαίου σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και εφόσον λοιπόν αυτό υπάρχει σε άλλες χώρες, πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, θα πρέπει το απεργιακό δικαίωμα να συρρικνωθεί και στη χώρα μας. Εμείς λέμε ακριβώς το αντίθετο, ότι θα πρέπει και μάλιστα σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε, που κυριολεκτικά ο κόσμος πεινάει. Τα δικαιώματά του μέρα με τη μέρα όλο και περικόπτονται. Θα πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα και να προστατευτεί το δικαίωμα, όχι βέβαια από την κυβέρνηση, από τους ίδιους εργαζόμενους και από τους αγώνες τους, να προστατευτεί το ευρωπαϊκό δικαίωμα, γιατί θα το χρειαστεί πάρα πολύ σύντομα. Δεν πρέπει να παραδώσει το όπλο του. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να στραφεί και απέναντι στην κυβέρνηση και όλα τα υπόλοιπα κόμματα που συμφωνούν στην κατάργηση ουσιαστικά του ευρωπαϊκού δικαιώματος. Θα πρέπει να στραφεί απέναντι στον εργοδοτικό συνδικαλισμό, αυτό που λέγαμε πριν, και τον κυβερνητικό συνδικαλισμό, που πραγματικά και έχει ρεογεί το κίνημα, το υπονομεύει και τελικά το ρεζιλεύει και δημιουργεί όλες τις συνθήκες για να στραφεί κάποιος κόσμος ενάντια σε συνδικαλιστικό κίνημα. Δεν υπάρχει ένα συνδικαλιστικό κίνημα. Ξέρω ότι υπάρχει η ΓΕΣΕΕ που έχει υπογράψει τα πάντα και οι συνδικαλιστές της απολαμβάνουν όλο αυτό το προνομίο που είπαμε, αλλά υπάρχει και το ΠΑΜΕ, το οποίο έχει χιλιάδες απολύσεις επειδή είναι αγωνιστές συνδικαλιστές, το οποίο προσπαθεί να οργανώσει και να βάλει τους εργαζόμενους σε έναν δρόμο αγώνα, που τα στελέχη του δεν αποδέχονται αυτού του είδους τα προνόμια, χάνουν λεφτά, πώς θα το πω δηλαδή, σε σχέση με τα προνόμια. Υπάρχει και αυτό το συνδικαλιστικό κίνημα. Εμείς λέμε ότι αυτό το δεύτερο λοιπόν πρέπει να δυναμώσει, πρέπει να οργανωθεί, πρέπει να αντεπιτεθεί και να η ευκαιρία μπροστά σε αυτό το εργασιακό πακέτο το οποίο θα ζητηθεί τους επόμενους μήνες και που προετοιμάζει η κυβέρνηση. Κλείνοντας, κύριε Ζαριανόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω. Είδαμε πρόσφατα και την κυρία Παπαρίγα σε ένα κομματικό ακροατήριο να λέει κάποιες απόψεις για τον εμφύλιο, να αναζωοποιρώνεται αυτό το, μια συζήτηση για τον εμφύλιο και να έχει εκδώσει το τμήμα ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος ένα βιβλίο απάντηση στο βιβλίο του Μαρατζίδη και του Καλύβα. Είναι, πιστεύετε, έτοιμο, όριμο το Κομμουνιστικό Κόμμα να κάνει αυτόν τον διάλογο για αυτά τα θέματα, για τον εμφύλιο? Εφ' όλης της ύλης δηλαδή να είναι όμως ο διάλογος, όχι σε συγκεκριμένα μόνο θέματα. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, καταρχήν να θυμίσουμε, να ενημερώσουμε τους ακροατές σας ότι το ΚΚΕ είναι σε μια περίοδο που προετοιμάζει
σε 2 χρόνια να γιορτάσει τα 100 χρόνια της ίδρυσής του. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, αλλά όχι μόνο τώρα και από πολύ παλιότερα, το ΚΚΕ προσπαθεί να αναδείξει την ιστορία του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος, του εργατικού κινήματος, που βέβαια μια κορυφαία στιγμή του ήταν ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας. Εμείς σαν ΚΚΕ έχουμε την δυνατότητα, έχουμε την ικανότητα και έχουμε την πρόθεση και το αποδείξαμε στην πράξη να εξετάζουμε τη δικιά μας ιστορία, να εξετάζουμε την ιστορία του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος, να εξετάζουμε την ιστορία του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση και τις άλλες χώρες όπου οικοδομήθηκε και να μην λέμε μόνο τα καλά, να λέμε και τα αρνητικά, να λέμε τις αδυναμίες, να λέμε τα λάθη. Ναι, αλλά μέχρι τώρα. Θυμίζω ότι πριν από μερικά χρόνια το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έκανε ένα συνέδριο το οποίο αφιέρωσε ουσιαστικά μόνο στο ζήτημα της ιστορίας του σοσιαλισμού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο κόμμα τον οποίο να έχει, να έχει προσέξει, να έχει μελετήσει τόσο πολύ την ιστορία του και να παραδέχεται λάθη, αδυναμίες αλλά και τα θετικά. Και κατά την άποψή μας, ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, αυτό που λέγεται Φίλος Πόλεμος, στην πραγματικότητα ήταν μια κορυφαία στιγμή της ταξικής πάλης που πρέπει να πάρουμε διδάγματα. Ποια ήταν τα διδάγματα, για παράδειγμα, ποιο διδάγμα μπορούμε να βγάλουμε από όλη αυτή την ταραγμένη ιστορία της δεκαετίας του 40. Ότι όπου οι λαϊκές δυνάμεις, το εργατικό κίνημα, όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα συμβιβάστηκε, αν το θέλετε, με τις υπόλοιπες, με τις αστικές δυνάμεις, αυτός που έκρισε ήταν ο λαός μας. Σας θυμίζω τη συμφωνία της Βάρκηζας. Έτσι, σε μια στιγμή που το ΕΑΜ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν ιδιαίτερα ισχυρό μέσα στις λαϊκές μάζες, είχε τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού και τελικά κατέληξε εκεί που κατέληξε. Ο εμφύλιος πόλεμος ήταν και κάτι το οποίο ουσιαστικά εξωθήθηκε ο λαός μας προς αυτές τις αποφάσεις κάτω από τη φοβερή τρομοκρατία της ντόπιας αστικής τάξης των Βρετανών και αργότερα των Αμερικάνων. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Τους σκοτώνανε κυριολεκτικά. Είναι χιλιάδες οι δολοφονημένοι μετά τη συμφωνία της Βάρκηζας. Στους δρόμους, στα σπίτια, παντού, στα χωράφια, χιλιάδες ευδολοφονημένοι αγωνιστές της αντίστασης, του ΕΑΜ κτλ. Από τις συμμορίες, κυβερνητικές συμμορίες εκείνης της εποχής και από τους Βρετανούς. Γι' αυτά βέβαια. Άρα, λοιπόν, έχετε τοποθετηθεί και το ΚΚΕ έχει και η σύγχρονη εποχή έκδοση βιβλία. Απλώς εγώ θα περίμενα κάποια στιγμή και μακάρι να γίνει αφορμή τα 100 χρόνια που είπατε, να δοθεί, να μπει στο διάλογο και άλλα γεγονότα τα οποία δεν έχουμε ακούσει ξεκάθαρα την άποψη του ΚΚΕ. Παραδείγματος χάρη, λέω τώρα, δεν θα κάνουμε εμείς τώρα την κουβέντα, αλλά παραδείγματος χάρη για τα γεγονότα της 7ης μεραρχίας, για τον έρανο της τιμής, να δούμε και αυτά τα θέματα τι ακριβώς είναι. Γιατί θεωρούνται ταμπού λίγο για το χώρο του κομμουνισμού στην Ελλάδα αυτά τα θέματα. Μακάρι να μπουν και αυτά στη συζήτηση, θα έχει τρομερό ενδιαφέρον πιστεύω και σε ιστορικό και σε πολιτικό επίπεδο. Κοιτάξτε λίγο, αν παρακολουθήσει κάποιος την βιβλιογραφία όλων των τελευταίων ετών σχετικά με τον Εμφύλιο Πόλεμο, σχετικά με την ιστορία του ΚΚΕ κτλ. Θα δει ότι το ΚΚΕ τοποθετείται πάνω σε όλα τα προβλήματα. Δεν αφήνει κανένα ζήτημα στη σκοτεινή γωνία της μη μελέτης ή της μη ανάδειξης. Αναφέρεται σε όλα τα προβλήματα, εξετάζει όλα τα ζητήματα, όλα τα ιστορικά γεγονότα. Αλλά βέβαια πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος το εξής. Την ιστορία, όπως λέει και μια παροιμία, την γράφουν οι ισχυροί, την γράφουν οι νικητές. Ισχύει, στην Ελλάδα ισχύει πολλές, αυτό. Γιατί δεν το είδαμε. Βεβαιότατα ισχύει. Με συγχωρείτε, ποιος νέος κόσμος, είτε παλιότερα είτε σήμερα, ξέρει, ας γίνει μια έρευνα ας πούμε, ξέρει για τα ζητήματα της αντίστασης απέναντι στους κατακτητές, ποιος ξέρει για τον Εμφύλιο Πόλεμο, ποιος ξέρει όλα αυτά τα ζητήματα. Προσπαθούν να τα αποκρύψουν, ιδιαίτερα από τις νέες γενιές, από την νεολαία μας. Προσπαθούν να τα αποκρύψουν, να δείξουν δηλαδή ότι το σημερινό σύστημα μας ήρθε από τα βάθη των χρόνων και θα είναι αιώνιο. Άρα λοιπόν η εκμετάλλευσή σου είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Εμείς λέμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ούτε ήρθε από τα βάθη των αιώνων, ούτε είναι μια φυσιολογική κατάσταση και κάποτε, και γι' αυτό παλεύουμε, θα ανατραπούνε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα τι σημαίνει πώς ξαναγράφεται η ιστορία. Και επιτρέψτε μου αυτό από την εμπειρία μου ως ευρωβουλευτή, αλλά όχι μόνον, που ξέρει πάρα πολλοί κόσμος. Uh-huh. Αυτή τη στιγμή η κεντρική επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα ζητήματα της ιστορίας είναι η λεγόμενη εξίσωση του φασισμού, του ναζισμού από τη μία πλευρά και του κομμουνισμού από την άλλη. Έχει ψηφιστεί, το θυμόμαστε. Ναι. Έχει ψηφιστεί αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή, ότι οι δυνάμεις οι οποίες νίκησαν τον Χίτλερ και τους Χιτλερικούς εξισώνονται με τον Χίτλερ και τους Χιτλερικούς. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τι πρακτικά σημαίνει αυτό το πράγμα. Πρώτον, ότι οι νέες γενιές θα γαλοχηθούν με αυτή την ιστορία.
η οποία βεβαίως είναι από την αρχή μέχρι το τέλος ένα τεράστιο ψέμα. Δεύτερον, θα προσπαθούν να κάνουν τι, να πούνε ότι το αντίπαλο σύστημα, ο αντίποδας αυτού του συστήματος, του σημερινού, του εκμεταλλευτικού, του καπιταλιστικού συστήματος, δηλαδή ο σοσιαλισμός, είναι εγκληματικός. Εγκληματικός εξίσου με τον Χίτλερ, ο οποίος και τον Μουσολίνη και τους υπόλοιπους φασίστες, που είναι ένα παράγωγο του καπιταλιστικού συστήματος. Θυμίζω ότι ο Χίτλερ στηρίχθηκε οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά κτλ. Από τις μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της Γερμανίας, οι οποίοι ακόμα και σήμερα συνεχίζουν να είναι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι της Γερμανίας. Ονόματα που συζητάμε σήμερα με την ευκαιρία σκανδάλων ή οτιδήποτε άλλο, δείτε Siemens, Krupp, η γνωστή μεταλλουργία κτλ. Ήταν η βασική χρηματοδότηση του Χίτλερ. Έτσι. Αυτό κανένας βέβαια δεν το μαθαίνει. Όπως για παράδειγμα ότι υπήρχε η τάση και στη Βρετανία και στην Αμερική να κάνουν συμφωνίες με τον Χίτλερ κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτά ήταν, σας θυμίζω, τη συμφωνία του Μονάχου μεταξύ Βρετανών κτλ. Αυτά λοιπόν κανείς δεν τα μαθαίνει. Τι προσπαθούν να κάνουν? Να χτυπήσουν και μέσα από τα σχολεία, μέσα από την ιδεολογία, μέσα από τη τηλεόραση κτλ. Να χτυπήσουν τη μοναδική εναλλακτική που έχει σήμερα ο κόσμος μπροστά του. Τι δηλαδή? Ότι αυτό το σύστημα, όποια κυβέρνηση και αν περάσει, αποδεικνύεται ότι πηγαίνει από τον κακό στο χειρότερο. Δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα άλλο. Μόνο φτώχεια, περιορισμό δικαιωμάτων, πολέμους. Δείτε τι γίνεται γύρω μας. Κατανοητό, και τα συμφέροντα γίνονται. Προσφυγιά κτλ. Από την άλλη, λοιπόν, αυτό το σύστημα να αλλάξει. Προσπαθούν αυτή τη νέα προοπτική να χτυπήσουν. Απλώς στην ιστορική συζήτηση που πρέπει ίσως να γίνει και θα ήταν καλή αφορμή, θα μπορούσε κάποιος να πει σε αυτά που λέτε ότι υπάρχουν και τα γεγονότα του λοιμού της Ουκρανίας, της συμφωνίας Μολότοφ-Ρίμεντροπ και όλα αυτά τα οποία ίσως θα έπρεπε και αυτά να συζητηθούν κάποια στιγμή. Να σας πω κάτι, επειδή είπατε και ορισμένα ονόματα, τα οποία δεν θέλω να τα σχολιάσω βέβαια προσωπικά και δεν με ενδιαφέρουν. Ξέρετε ότι τα επιτελεία του εμπεριαλισμού και του καπιταλισμού είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε στην Ευρώπη έχουν τεράστιο ενδιαφέρον και βοηθούν με κάθε τρόπο, και όταν λέω κάθε τρόπο, εννοώ κάθε τρόπο, το υπογραμμίζω, με κάθε τρόπο τη νέα ιστοριογραφία, τους νέους εντός εισαγωγικών ιστορικούς, αυτούς δηλαδή οι οποίοι θα προσπαθήσουν να θολώσουν την ιστορία. Υπάρχουν ολόκληρα επιτελεία μέσα σε πανεπιστήμια, μέσα σε think tank και οτιδήποτε άλλο, τα οποία ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, το πώς ακριβώς θα στρεβλώσουν την ιστορία, πώς θα τη θολώσουν, πώς θα πούνε το ψέμα, πώς θα κρύψουν την αλήθεια. Λοιπόν, με τέτοιου είδους εντός πολλών εισαγωγικών μελετητές της ιστορίας, η ιστορία η ίδια δεν έχει καμία σχέση, όχι όπως το κουκουέ δεν έχει καμία σχέση, η ιστορία δεν έχει καμία σχέση και η αλήθεια δεν έχει καμία σχέση. Είναι ζητήματα, τώρα δεν θέλω να μπω σε συγκεκριμένα ζητήματα, κατανοητό. Που μου αναφέρατε, έχουν και άλλες δραστηριότητες όσον αφορά δημοσκοπήσεις κτλ. Το οποίο έχουν βεβαίως βγει χιλιάδες φορές, όχι προσλανθασμένα, απατηλά εντελώς. Λοιπόν, εδώ πρόκειται πια για προσπάθεια συγκεκριμένων κύκλων και πέραν του Ατλαντικού, και μιλάω αν το θέλετε και για τους συγκεκριμένους, να βάλουν νέα πλαστά στοιχεία μέσα στην ιστορία για να δικαιολογήσουν να γίνουν ένα μέρος αυτού του συστήματος και να δικαιολογήσουν την σημερινή πολιτική. Γιατί όλη η ιστορία δεν γίνεται απλώς για να μάθει νέα γενιά ιστορία. Είναι για να δικαιολογήσει μέσα στα μυαλά τους τη σημερινή πολιτική. Δηλαδή ότι πρόσεξε, δεν υπάρχει αυτό που λέγαμε πριν, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πρέπει να δεχθείς τη φτώχεια σου, πρέπει να δεχθείς το να είσαι καταπιεσμένος, να είσαι εκμεταλλευόμενος, γιατί οι άλλοι που έρχονται, προφανώς ερχόνται στο αντίπαλο σύστημα, είναι εγκληματίες. Λοιπόν, αυτό είναι το ψέμα. Οι εγκληματίες αυτοί που λένε λοιπόν είχαν εξασφαλίσει στα όσα χρόνια ο σοσιαλισμός, μόνο τα λάθη του, μόλις τα αδυναμίωση κτλ., ότι δεν υπήρχε ανεργία. Και αυτό το λέμε σήμερα σε μια χώρα που έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Είχε εξασφαλίσει, για αυτό που λέγαμε πριν για τους σχέσεις με τους πληστηριασμούς των σπιτιών, ότι με το που το παντρευόσουνα, είχε ένα σπίτι. Μπορεί να μην ήταν και το τέλειο, αλλά τέλος πάντων είχε ένα σπίτι και δεν είχε ένα νίκη να πληρώσει. Σήμερα που συζητάμε για τα θέματα παιδείας και που θα πρέπει να πληρώνει αδρά ακόμη και η φτωχή οικογένεια, να πληρώνει αδρά ακόμη και σε φροντιστήρια, δεν υπήρχε ούτε καν σκέψη ότι μπορεί να δοθεί έστω και ελάχιστο χρηματικό ποσό για την παιδεία. Όλα ήταν εξασφαλισμένα από την προσχολική ηλικία μέχρι το διδακτορικό μετά από το πανεπιστήμιο. Όλα εξασφαλισμένα και δωρεάν. Το ίδιο και για την υγεία. Αυτά λοιπόν είναι δικαιώματα τα οποία ούτε μπορεί να τα φανταστεί αυτό το σύστημα το οποίο ζούμε σήμερα, επειδή όμως μπορούν και πρέπει να το φανταστούν και πρέπει να παλέψουν για αυτά οι εργαζόμενοι, προσπαθεί να τα αποκλείσει από το μυαλό τους και να πει, αν θέλεις δωρεάν υγεία, παιδεία, εργασία για όλους κτλ., θα πρέπει να πας με τους εγκληματίες. Αυτό είναι λοιπόν το ψέμα που βάζουν μέσα στην ιστορία για να δικαιολογήσουν τι,
τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία μας θέλουν εκεί που μας θέλουν. Λοιπόν, αυτοί δεν είναι ιστορικοί. Καλύτερα τους λέγανε αλλιώς, αλλά τέλος πάντων ας μην πούμε και σε χαρακτηρισμούς. Κύριε Ζαριανόπουλε, θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Yes.